Επιτρέψτε μου να δώσω κάποια στοιχεία, κάποια παραδείγματα, για να δούμε το μαραθώνιο που αντιμετωπίζει ένα φοιτητή που σπουδάζει μακριά από τον τόπο μόνιμη κατοικία του. Ήδη από την πρώτη στιγμή που ανακοινώνονται οι βάσει, μην μπούμε και νωρίτερα, ο νέο αρχίζει να ψάχνει διαμερίσματα για να νοικιάσει στην Αθήνα. Ερχόμενο εδώ έρχεται ενώπιον του πρώτου μεγάλου εμποδίου, που λέγεται Νίκη, και εδώ και χρόνια είναι δυσβάστακτο και φέτο με την ακρίβεια που σαρώνει έχει γίνει απαγορευτικό. Παράδειγμα περιοχή που είναι και οι σχολέ μα και ο φοιτητό κόσμο, και θα έλεγε κανεί ότι θα έπρεπε να είναι πιο προσεγγίσιμα, ο Δό Παπανδρέο του Ζωγράφου, σπίτι ισόγειο ή μη υπόγειο, μόλι 38 τετραγωνικά μέτρα, ενίκιο 320 ευρώ. Και προφανώ όχι επιπλωμένο, γιατί αυτά είναι πολυτέλειε. Δηλαδή, κοντά μισό ενός ενό γονέα έκανε φτερά, και αυτό είναι το καλύτερο σενάριο. Αν σκεφτεί κανεί και προσθέσει ρεύμα που μέσο όρο είναι 100 ευρώ, νερό και κοινόχρηστα που μέσω όρο είναι 80 ευρώ, στο προηγούμενο φτάνει αμέσω τα 500 ευρώ και δεν έχουμε βάλει καν το σούπερ μάρκετ, το ίντερνετ, τα οποία από ό,τι φαίνεται δεν αποτελούν απαραίτητε ανθρώπινε ανάγκε, μην μπούμε καν για κάποια βόλτα. Καταλαβαίνετε εν ολίγη την απογοήτευση ενό νέου και των γονιών του μπροστά σε αυτή την κατάσταση που αντικρίζουν και με πραγματικά την καρδιά πέτρα ετοιμάζονται να μπουν στο παιδί του τα χειρότερα, αν δεν βγουν οι λογαριασμοί που ούτω ή άλλω θα είναι πανή πανή. Α πούμε ότι μέσα στην πρώτη απογοήτευση, ο νέο ψάχνοντα να βρει λύση, πέφτει στην πρώτη ανακοίνωση για αίτηση σε αιστείε του ΕΚΠΑ. Στην προκειμένη περίπτωση, στη φοιτητική αιστεία του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σκέφτεται ότι βρήκε διέξοδο, οπότε κάνει αίτηση. Ωστόσο, αυτό που αγνοεί ακόμα σε εκείνη τη φάση είναι αφενό ότι η αιστεία είναι διαγωνισμό στόχιας και οι θέσει του για του ετούντε δωμάτιο είναι ελάχιστε. Χαρακτηριστικά την περσινή χρονιά στην πρώτη γύρα εισδοχών στη ΦΕΠΑ πάρθηκα μόλις 52 από τους 6.913 πρωτοετής, εκ των οποίων βάσει τα στοιχεία πάνω από τους μισούς είναι εκτός, είναι εκτός Αθηνών και δεν πιάνονται καν και δεν πιάνουμε καν τα αντίστοιχα πρώτα έτη προηγούμενων ετών. Στη ΦΕΠΑ, αυτή τη στιγμή, το ένα από τα τέσσερα κτίρια έχει κλείσει για πάνω από δύο χρόνια και είναι για συντήρηση, καθώς ήταν έτοιμο να πέσει. Τα σανσέρι κλιματισμοί, οι ράμπες για τους ανθρώπους με κινητικές δυσκολίες και πολλές άλλες υποδομές χαλάνε κάθε και λίγο. Μέχρι πρώτη σε ένα κτίριο υπήρχε ένα πλυντήριο. Το νερό από του ολυνό βγαίνει βέβαια σε κάθε άλλο χρώμα πέρα του φυσιολογικού λόγω τη κουριά. Όλα αυτά και πολλά ακόμα στη ΦΕΠΑ, ένα δωμάτιο που είναι πραγματικά τρύπα, μόλι 10 με 15 τετραγωνικά. Αν πάρει δίκλινο, είσαι τυχερό, λένε. Όλα αυτά τα αναφέρω γιατί ακριβώ έρχεται σε αντίθεση με την πραγματική δυνατότητα που υπάρχει σήμερα για να φοιτούν οι νέοι και οι νέε όπω έχουν ανάγκη. Α δούμε πάλι τα παραδείγματα. Το ΕΚΠΑ, ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια πανελλαδικά, το μεγαλύτερο στην Αθήνα, την ίδια στιγμή που υπάρχει αυτή η εικόνα, διαθέτει στην περιουσία του τεράστια ποικιλία ακινήτων, μεταξύ των οποίων το Γρυπάριο Μέγαρο, τρία κληροδοτήματα μισθώνονται ω επαγγελματική στέγη με συνολική έκταση 250 ευρώ, ε, 250 τετραγωνικών μέτρων, το κτίριο στην οδό Σανταρόζα που ερυπώνει, ενώ θα μπορούσε να είναι εστία, το Παλιό Μινιόν με συνολική έκταση 20.000 τετραγωνικά μέτρα σειρά ακόμα μεμονωμένων κτηρίων διαμερισμάτων που στο σύνολό τους είναι 77. Άρα, όλοι βλέπουμε μπροστά μα μια μεγάλη αντίφαση και ένα μεγάλο ερωτηματικό. Οι φοιτητέ, γιατί να μην μπορούν να βρουν σπίτι να, μεν, να, να μείνουν και να υπάρχουν τόσα κτήρια αναξιοποιητά. Το ερώτημα είναι το γιατί. Η απάντηση είναι μία. Γιατί τα κτίρια και ολόκληρη περιουσία των πανεπιστημίων, η ίδια η γνώση, αν θέλετε, δεν αποτελεί παρά ένα εμπόρευμα αποτελεί πεδίο κερδοφορία για τεράστιε εταιρείε για να διεξάγουν τι έρευνέ του, τα συνέδριά του, να προωθούν τα συμφέροντά του κ.ο.κ. Και, και βλέπετε οι ανάγκε μα, οι ανάγκε των φοιτητών, δεν είναι και ο κατάλληλο διευθυντή σε αυτό το Πανεπιστήμιο ΑΕ. Μάλλον είναι ο τελευταίο κρίκο τη αλυσίδα. Και αυτό, συνάδελφοι, όλε τι προηγούμενε, όπω και αυτή, η κυβέρνηση το αποδεικνύουν με τα μέτρα που παίρνουν. Γνωρίζουμε πολύ καλά για τα το νομοσχέδιά του, που κουβέντα δεν λένε για τι δικέ μα ανάγκε, για τα μέτρα τα οποία δεν παίρνουν για εμά. Γνωρίζουμε ότι την ίδια στιγμή που δεν δίνουν λεφτά σε εμά, δίνουν εκατομμύρια για την πανεπιστημιακή αστυνομία. Για, δίνουν εκατομμύρια στην καλύτερη εναρμόνιση του πανεπιστημίου με την αγορά. Στο πολεμικό άρμα του ΝΑΤΟ, που μα έρνει στον κίνδυνο του πολέμου. Είδαμε τι σήμαινε θα προστατεύσουμε του φοιτητέ στον κορονοϊό, που δεν μα έδιναν ούτε μάσκα. Που προσπάθησαν ακόμα να πετάξουν και του φοιτητέ των εστιαίων από τα σπίτια του. Όπω τα είδαμε όμω όλα αυτά, είδαμε και ποιο είναι ο πραγματικό δρόμο που οφείλουμε να ακολουθήσουμε. Ο δρόμο του αγώνα κόντρα σε όλου αυτού και τι κυβερνήσει του που μα ακίζουν τη ζωή. Ο συλλογικό και οργανωμένο αγώνα όλων των φοιτητών που πέτυχε πολλά το προηγούμενο διάστημα και θα πετύχει και άλλα. Ο αγώνα στο πλάι των εργαζομένων γονιών μα και των αυριανών συναδέλφων μα ενιαία χωρί να κάνουμε στιγμή βήμα πίσω. Ξεκινάμε λοιπόν τη νέα καθημαϊκή χρονιά με μάχη, με αγώνα για τι σπουδέ και τη ζωή. Αυτό είναι ο μόνο δρόμο, ο βέβαιο δρόμο που θα μα βγάλει νικητέ. Ευχαριστώ πολύ.